Εικονική πραγματικότητα στην υπηρεσία της αστυνομικής έρευνας. Δεν πρόκειται για σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αλλά για τη χρήση εφαρμογών τρισδιάστατης απεικόνησης για την διερεύνηση των συνθήκων τέλεσης εγκληματικών ενεργειών. Η Ιταλική αστυνομία παρουσίασε τις πρωτότυπες εφαρμογές που έχει στη διάθεσή της. Η Ιταλία υποστηρίζει πως έχει την πρωτοκαθεδρία στον τομέα. Συγκρινόμενοι με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία είναι ένα βήμα μπροστά. Παρατηρούμε πως όχι μόνο έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε τεχνικές εικονικής πραγματικότητας προκειμένου να κάνουμε αναπαράσταση μιας σκηνής εγκλήματος, αλλά μπορούμε να δώσουμε κίνηση σε όλα τα άτομα που βρέθηκαν εκεί. Αυτό που διαπιστώσαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πως κάνουν αναπαράσταση μέρους των σκηνών ενός εγκλήματος, χρησιμοποιώντας όμως μόνο δυσδιάστατες εικόνες με στατικές ανθρώπινες φιγούρες. Είναι όπως η διαφορά βίντεο και φωτογραφίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, πήρε μια γεύση της εφαρμογής της νέας τεχνολογίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος.